είμαι celebrity, please get me out of here. Είμαι διάσημος και σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ. Εδώ λοιπόν είναι μια νέα τεράστια παραγωγή. Από ό,τι κατάλαβα, εσύ το έβλεπες, το βλέπεις. Εγώ το βλέπω, παίζει ακόμα. Παίζει 14 χρόνια στη Βρετανία. Wow. 14 χρόνια. Ξεκίνησε το 2002. Είναι η σεζόν τώρα, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016. Είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει. Είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει. Και ένα βήμα μπροστά αυτό, έτσι. Και ναι. Παρακαλώ. Γιατί όμως. Παίζει και σε πάρα πολλές χώρες, ε. Παίζει σε πάρα πολλές χώρες. Το θέμα είναι το γιατί, όχι λοιπόν, επειδή το λέμε. Τώρα. Πάμε γιατί τώρα θέλω να δούμε. Γιατί. Πολλά για ένα γιατί. Έχεις 12 celebrities μόνο. Ναι. Πάμε να δούμε το γιατί στα επόμενα πλάνα. Παναγία, μου φοβάμαι. Και έχουν διάφορες δοκιμασίες. Σας έχω επιλέξει λοιπόν κάποιες από τις καλύτερες δοκιμασίες. Εδώ λοιπόν είναι η Katie Price, πάρα πολύ γνωστή celebrity, ναι, στη Βρετανία, μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο τεράστιο μπουκάλι με αμέτρητες χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια κατσαρίδες Μαδαγασκάρης. Αυτές μου τρώει η Αντζελίνα. Μαδαγασκάρης, αγάπη μου, πάω κι εγώ. Παιδιά, η Αντζελίνα πρέπει να πάει. Η Αντζελίνα, ναι. Και έχω διαβάσει τα άπαντα. Αυτοί λοιπόν οι παρουσιαστές είναι έξω και τις δίνουν κάποιες ερωτήσεις. Άρα δηλαδή είναι δοκιμασία και σε τέτοιο επίπεδο, αλλά και πρέπει να απαντάει σε τι ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις όπου ανάλογα με τη σωστή γεωγραφία. Διάφορες, όπου βλέπεις η μούτη πέφτει φελώς. Ανάλογα με τη σωστή ερώτηση και τη σωστή απάντηση. Έτσι, ώστε να ρίξει όλου του φελού και να διάσει το μπουκάλι από τι ωραιότατε κατσαρίδε. Πατάραχη πάντω αυτή. Μαδαγασκάρη. Έχω να σα πω. Ξέρει τι απαντήσει, μάλλον. Νομίζω ότι έμεινε μέσα, γιατί το είδα μέχρι το τέλο, δεν απάντησε, παιδιά. Ναι, αλλά τη λέμε πολύ ψύχρεμη και εγώ. Αν υπάρχει ασφάλεια, έτσι προφανώ. Τι εννοεί ψύχρεμη, δεν είναι καθόλου ψύχρεμη. Όπω κοίτα, δεν είναι ψύχρεμη. Θέλει να βγάλει από πάνω. Τι εννοεί, υπάρχει ασφάλεια, δεν θα σκοτωθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχω να σα πω για το συγκεκριμένο σοου για τη συγκεκριμένη. Άρα δηλαδή μπορεί να πάει. Η Σάσα, λέω τώρα. Τι Σάσα είδος τώρα, εσύ να το βγάλουμε το βράδυ. Αλλά μπορεί να είναι η Σάσα τώρα σε λίγο καιρό εκεί. Ναι. Εγώ δεν χωράω στο μπουκάλι. Θα σου βρούμε ένα πιο μεγάλο εσένα. Και να κάνει αυτή τη δοκιμασία. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Εγώ έχω να δώσω fame μου στη Σάσα μία άλλη δοκιμασία. Για να δούμε και θα σας πω μετά άλλες λεπτομέρειες. Τόσο πολύ με αγαπάτε όλοι. Άρα δεν υπάρχουν ομάδες. Είναι 12 άτομα τα οποία παλεύουν για τον εαυτό τους. Για να επιβιώσουν. Λοιπόν, πρέπει να ανέβεις, να μαζέψεις όλα τα σημαίακια fame. Να ανέβεις σε αυτόν τον στήλο. Τι λες, το έχει φέει αυτό άνετα. Το έχουμε όλοι νομίζω. Φέει αυτό. Παιδιά, εγώ το έβλεπα και με έπεσε ήλικο στο πρωί. Ξεφταχωρικά. Αλήθεια. Τότε πάει ο Θέμης. Οπ. Και συνεχίζεις. 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 Ο πύργος του Άιφελ. Λοιπόν, μπαίνει στη διαδικασία της ψηφοφορίας από το κοινό, αλλά έχει και το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε διάσημος παύλα celebrity να φωνάξει I'm a celebrity, get me out of here. Άρα και γιατί γίνεται. Μέχρι να το πούμε στα ελληνικά. Ακριβώς. Είμαι celebrity, σώστε με. Σώστε με. Και εκεί φεύγει από το παιχνίδι. Εκεί σταματάνε όλα. Δηλαδή εκεί αποχωρεί. Αποχωρεί. Δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Και λοιπόν, έχεις ένα νικητή. Ένας νικητής είναι. Το ποσό είναι διαφορετικό κάθε φορά. Δεν το πρόσεξα τώρα ποιο είναι της τελευταίας σεζόν του Νοεμβρίου του 2016. Είναι ένας νικητής. Είναι μόνο celebrity. Θα είναι καλό το ποσό, φαντάζομαι, Λεάνα. Είναι κάθε μέρα και 2 και 3 δοκιμασίες. Έχουμε και άλλα πλάνα. Θα βλέπουμε συνέχεια. Έχει πάρα πολλές δοκιμασίες. Έχει δοκιμασίες ακόμα και μέσα σε ωραία, σε ωραία ποτάμια με ωραία κροκοδυλάκια. Έχει πολλές κατσαρίδες Μαδαγασκάρης. Έχει πολύ ωραία άλλα παιχνίδια. Θες να πας, Σάσα. Εδώ τι κάνω. Λοιπόν, εγώ να σας πω βέβαια ότι είναι ένα project. Όχι, παιδιά, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εδώ τι γίνεται. Εδώ γίνεται διάφορα φέι μου πέφτουν μέσα. Ό,τι πετυχαίνει στα ζάρια που ρίχνει, αυτό σου μπαίνει στο κουτί. Είτε είναι ακρίδα, είτε είναι κατσαρίδα Μαδαγασκάρη, είτε είναι φιδάκι, ο διαμαντή. Και πάλι απαντά. Έχει δοκιμασία με πολλά φίδια. Έχει πολλά γιατί είναι παιδιά ζούγκλα. Δεν μπαίνει δηλαδή σε ένα τεράστιο χώρο και έχει παντού φίδια. Είναι πολύ ωραίο κόνσεπτ όμω έτσι. Ότι είναι ένα project που από τι αρχέ τη σεζόν ο Αντένα το είχε προσεγγίσει. Εντάξει. Ετοιμαζόμαστε. Δεν ξέρω τώρα πότε ακριβώ. Θα είναι σε ένα, δύο, τρει μήνε θα είναι. Παρουσιαστεί έχουμε παρουσιαστεί. Δεν τον παίρνω. Για δεν είναι απλό τώρα αυτό. Υπερπαραγωγή είναι αυτό. Και είναι μια υπερπαραγωγή. Μόνο ο Αντένα ξέρει τώρα να κάνει αυτές τις παραγωγές. Παιδιά, είναι υπερπαραγωγή. Μπράβο, ρε, τώρα, παρουσιαστής. Έχω κάτι ωραίες πληροφορίες. Ορθώς σε μίλησες, παιδί. Εδώ τι γίνεται, περίμενε. Τι γίνεται, εδώ πέρα. Τι βάζει στο στόμα τη. Βάζει μια τεράστια ακρίδα την οποία πρέπει να κρατήσει 30 δευτερόλεπτα. Τίποτα, σιγά το πράγμα σου φέρνω 800 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι παρουσιαστές.
Α, κυρία, συγγνώμη. Και οι δύο είναι οι δύο κυρίες οι celebrity. Η μία είναι πολύ γνωστή παρουσιάστρια στη Βρετανία. Παιδιά, και πρέπει να είσαι εκτός από το αθλητικό, ας πούμε, να το σώμα σου να αντέχει. Πρέπει να είσαι πολύ ψύχρεμος. Αυτό είναι βασικά το όφυλο. Να συγκεντρώνεσαι. Έλα το ενδιαφέρον, να μην είσαι ψύχρεμος, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Καταλαβές. Για να. Δεν υπάρχει τελικό, έτσι δεν. Για να μπορέσει να καταφέρει. Να είσαι. Κοίτα αυτήν, κοίτα αυτήν. Παιδιά, ποιο είναι εξοικειωμένο αυτά τα πράγματα. Λάξτε, λοιπόν, παιδιά, έχω σωστό. Να σας πω. Είναι θέμα αυτοσυγκράτηση, κατάλαβε. Είναι. Δηλαδή είναι. Πρέπει να είσαι αποφασισμένο. Ναι. Εκείνη την ώρα να λε, δεν τον ζω. Ο Θέμης, α πούμε, θέλει να πάει. Ζει κάποιο άλλο. Ο Δήμο θα δει πώ θέλει να πάει. Δεν κρατιέται το πρωί. Μπορούσα να παίξω ένα τέτοιο παιδί. Δηλαδή, αν έχει την αράγκα στο στόμα, να σου άρεσε. Αυτό θα έλεγα. Είναι κάποιοι άνθρωποι. Το έχουν αυτό. Ρε παιδί μου, όχι. Βλέπει και αυτού που πάνε στα ρεκόρ Γκίνε. Το ζητάνε πράγματα. Γεννημένοι για αυτό το πράγμα. Το έχουν. Λοιπόν, όχι, το θέλουνε. Φυσικά, με το ζόρι δεν πας εκεί πέρα, Φέη μου. Είναι δυνατό. Εγώ δεν θα μπορούσα να πιέσω. Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα. Με τίποτα. Λοιπόν, να σας πω. Επειδή εσείς το ζητήσατε, έχω κάτι πολύ ωραίες πληροφορίες να σας πω. Για παρουσιαστή. Ότι κατά 99% στο τιμόνι της εκπομπής θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ναι. Έτσι λένε οι δικές μου πηγές. Του πάνε πολύ αυτά. Ό,τι καλύτερο για μένα να πάει. Έχει κάνει και τη φάρμα παλιότερα, του πάνε. Επίσης, έχω να σας πω... Γιατί και ο Γιώργος ήταν καλός. Ο Γιώργος, με τις κατσαρίδες και τα κουμπιά. Ναι, δεν τα τρώει. Εντάξει, το τρολάρισμα θα σημαντεί. Το καλύτερο θα ήταν και οι δύο. Όπως είναι και στην Αγγλία και οι δύο. Ότι οι συναντήσεις και τα ραντεβού είναι πολλά. Θα δούμε πρόσωπα της showbiz αλφα-αλφα που θα προκαλέσουν τεράστια. Κοίταξε, είναι όλα γνωστά λήξη. Πρόσωπα, δηλαδή. Έχουν ακουστεί δεν έχουν... Λέει, να πούμε ονόματα. Περίμενε λίγο, Σάσα μου. Δεν είναι όλοι γνωστοί. Βέβαια. Μόνο είναι πρόσωπα... Μόνο γνωστοί οι Φέιμ. Κανονικοί celebrity. Όπως έχουμε μάθει να τους λέμε, εντάξει. Ναι. Επώνυμοι, όλοι επώνυμοι είμαστε, αλλά άνθρωποι που είναι ευρέως celebrity. Μ' αρέσει, ναι, λόγω της ζωής τους. Θέλετε να πούμε κάποια ονόματα που έχουν αντιγραφεί ή όχι. Ωραία, πάμε. Έχω διαβάσει εγώ. Έχω διαβάσει τον Τρίφωνα Σαμαρά. Για το Μαρτάκι. Για το Σαμαράκι. Ο Σαμαράς. Καλά, θα ήταν νούμερο ένα. Ο Μαρτάκι. Έτσι διαβάζω. Η Μέρι Μπού έχει ακουστεί το όνομά της. Αλλά έχω να σας πω ότι τα ραντεβού συνεχίζονται, δεν έχουν, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι, αλλά ονόματα που έχω ακούσει και άλλα Φέη μου. Και πρώτη γραμμή προσωπικά. Εγώ πάντω χθε που είδα το Μαρτάκι στο αεροπλάνο, του λέω τι έγινε. Φεύγει μετά από εδώ κατευθείαν και μου κάνει. ένα γελάκι.